Δεν περιγράφονται με λόγια αυτά που έζησαν οι εθελοντές και η κοινωνία της Ρόδου όταν οι φωτιές άρχισαν να μπαίνουν στα πρώτα χωριά, τα οποία χρειάστηκε να εκενωθούν δια της θαλάσσης. Ένα αποκαλυπτικό τοπίο, σαν τον Τιτανικό, όπως το περιγράφει ο Σταμάτης Καλαφατάς, που παρέλαβε κόσμο με το σκάφος του για να τον μεταφέρει σε ασφαλέ σημείο. Όπως είπε, ήταν σαν να ζούσα το έργο του Τιτανικού. Δεν θέλω να το ξαναζήσω. Όταν πλησίαζε η βάρκα στη στεριά, ορμούσε ο κόσμος πάνω ποιος θα πρωτομπεί. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Ο κόσμος τι σας έλεγε, ήταν αναστατωμένος, ανησυχούσε, υπήρχαν κάποιοι που ενδεχομένως ήθελαν να μείνουν πίσω, να μην φύγουνε, τι σας έλεγαν? Αυτό που θα σας πω ήταν σαν να ζούσα το έργο του Τιτανικού. Δεν θέλω να το ξαναζήσω. Όταν πλησίαζε η βάρκα τη στεριά, ορμούσε ο κόσμος πάνω ποιος θα πρωτομπεί. Έκλεγαν, ούρλιαζαν μωρά, παιδιά, γυναίκες έγκυες, κυρίες σε μεγαλύτερη ηλικία. Ευτυχώς με υπομονή τους καθησύχαζα και εγώ και τα υπόλοιπα παιδιά.